Μπορώ να περάσω. Και ο καλλιτέχνης είναι εδώ, ο Κώστας του Λουκίου σας. Αυτός είναι. Γεια σας. Εμείς είμαστε φίλοι και θαυμαστές της δουλειάς του. Έκπληκτη είναι από την αλήθεια. Και ο Παντελής και εγώ. Η ουρανή είναι πολύ ωραία. Η ουρανή. Η ουρανή. Με παιδέψε πολύ. Ναι, είναι πολύ ωραία. Με παιδέψε. Και αυτός είναι ωραίος. Και αυτός. Και πώς είναι πιο έντονο αυτό που θέλεις να εντοπίζει το μάτι. Και πόσο πιο χαλά είναι τα πίσω, κατάλαβες. Ναι. Και αυτό είναι πολύ ωραίο. Και τους χώρους που έχεις αφήσει για να γράψεις. Ναι. Είναι πολύ ωραία. Και τα γράμματα μέσα που είναι πιο έντονο, τα λαβές, έχουν και αυτά τη σημασία τους. Είναι πολύ αυτό για τον Αντζανό, για τη μαμή. Φοβερό είναι, μου αρέσει πολύ αυτή η ζωγραφική. Εδώ που λέει η Θωμαρή, και να πιέτε που ραγγέτες να κάνουμε δώρα του Θεού, πάλι θα πεθάνω. Φοβερό. Κώστα, πέρα από τη ζωγραφική, τα κείμενα είναι πολύ ενδιαφέροντα. Τρομερή δουλειά είναι. Μ' αρέσει που με το πενάκι σου, εσύ εδώ κάτι σαν τη λεπτομέρειε τέτοιε στου γιακάδε, τα κουμπιά. Ωραίο που είναι το γερμανικό αεροπλάνο αυτό. Εσύ το δικό σου τι το κάνει. Το Οκτώβριο θα το βγάλουμε. Θα το βγάλεις τον Οκτώβριο. Ναι. Άντε, παρακαλώ. Στο πρώτο ταξίδι θα έρθω κι εγώ. Θα κρατήσω μια θέση. Θα γράψω μια διαθήκη πρώτα. Αχαούχη τέτοια. Ζήτησε να φάει ένα γλάσσο. Πάρα πολύ μεγάλη συμφωνία στο περίεργο. Ναι. Είναι ο συνδυασμός σούπερ. Είναι τα αποκλειστικά τα κείμενα. Εγώ είμαι πολύ μεταλλεύτερη. Έτσι είναι ακριβώς, όπως τα γράφουν και οι... Έχω καταγραφεί τα κείμενα. Η λιτότητα, είναι καταπληκτικό. Τι είδες αυτό? Δεν είναι καταπληκτική δουλειά σου. Πάρα πολύ καλή. Και τα κείμενα και έτσι. Η επαγγελματική του μέτρη είναι το μηχανικό αεροπλάνο. Ένα μοναχικό καλλιτέχνη. Σκεφτείτε ότι έχασα χρονιά σε αυτή την αίθουσα στο γυμνάσιο το 68. Στα αρχεία. Έχασα χρονιά. Πού να το ξέρω ότι θα μιλήσει για την εκεί. Παντελή, ξέρεις με τη μια με storyboard ταινία που κάνουμε σκίτσα. Δεν μου μιλάς, παιδί. Δεν σου ξέρω να μιλάω. Είναι πολύ όμορφες οι ζωγραφιές, αλλά είναι, πώς το λένε, το έργο είναι ανάπηρο δίχω στο κείμενο. Δίχω ησυχία. Σε έκθεση είμαστε. Να ρωτήσω κάτι, δεν πνίγηκανε αυτοί που πηγαίνανε στην βάφτιση. Όλοι, και οι τέσσερις. Πνίγηκανε. Ναι, βέβαια. Αφλήτωσε ο ένας. Μπράβο, Κώστα. Και ο Παντελής, ευχαριστώ πολύ. Το λέτε κι εσείς πια, Παντελής. Έσωσες όλες αυτές τις λεπτομέρειες, ζωγράφισες με ένα παιδικό τρόπο, έτσι, ναι. σαν σχολικό βιβλίο, με πολύ ωραία χρώματα, αλλά η ιστορία σου είναι μια καλύτερη εκφράση. Όπως τις άκουσα, δεν είναι τίποτα της φαντασίας, τίποτα. Οι πληροφορίες του πώς είναι φτιαγμένο. Δηλαδή, μας παιδιά δεν είναι καθόλου εύκολη δουλειά, δεν είναι ματαφόρου. Είναι εξαιρετική δουλειά, είσαι αξιοθαύμαστος, Κώστα. Δεν ξέρω, δηλαδή αυτό το πηγαίο, το κείμενο, μου φαίνεται με ένα ανεπιτίδευτα τα κείμενα, δροσερά, ευρηματικά. Σοφά. Σοφά, μπράβο. Τα κείμενα είναι σοφά. Είναι σαν εικονογραφημένη η ιστορία, σαν εικονογραφημένο χρονογράφημα αυτών των δεκαετιών. Γιατί έχει περιστατικά τα οποία έχουν σχέση
με πόλεμο, με μικρασία, με καθημερινότητα, με περιστατικά φτώχειας, τα πάντα. Έλλειψη σύνδεση, όλη κοινωνικά σχόλια, καταπληκτικά. Και είναι ωραίο που έχεις σώσει. Ε? Είναι ωραίο που έχεις διασώσει και τα ανθρώπατα. Παιδιά. Χαίρετε. Το καλό να πάτε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παντελή, κύριε Ιωάννη. Πώς θα στιαλωσέ. Θα φας ξύλο. Γιατί δεν έχω. Θα φας ξύλο. Γιατί. Βαγγέλη, είσαστε δύο ποιητικές καλλιτεχνικές υπάρξεις. Στα επόμενα, μας δίνεις τον λόγο σου. Ευχαριστώ πολύ. Σε εσαβέλα ευχαριστώ πάρα. Εμείς ευχαριστούμε. Με κάνουν μας την ευχαριστούμε. Εγώ το έχω κάνει. Εγώ θα πιστεύω να από τα πρώτερα πράγματα που έχω δει στην Άμβρο. Απλώς πιστεύω ότι πρέπει να έρθει κόσμο να το δει. Ευχαριστούμε για όλα.